Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιο Θεό που με αξιώνει να μιλήσω πρώτη φορά εδώ στην αγάπη σας και μετά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Ιωήλ, που μου έκανε αυτή τη τιμητική πρόσκληση. Και επικαλούμε τη χάρη του Θεού και τις ευχές των Αγίων Πατέρων που είναι εδώ και προπάντων και επίσης των Αγίων μας και του Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο τιμούμε τη μνήμη απόψε. Το θέμα μας σήμερα θα είναι η αγωγή των παιδιών κατά τον Όσιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, ο οποίος πρόσφατα αναγνωρίστηκε επίσημα ως Άγιος της Εκκλησίας μας. Και βέβαια αυτό το θέμα, θα λέγει κανείς, αφορά μόνο στους γονείς. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αφορά σε όλους μας, γιατί όλοι λίγο ως πολύ ασκούμε αγωγή στο περιβάλλον μας και στα παιδιά. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η αγωγή δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά είναι και για τους μεγάλους. Ο Άγιος Πορφύριος είχε πει κάτι πολύ σπουδαίο, ότι η αγωγή των παιδιών αρχίζει στην ώρα της συλλήψεως. Είναι ένα λάθος που κάνουν συνήθως οι γονείς να ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους πολύ αργότερα, όταν αρχίζουν τα προβλήματα, στην εφηβεία. Και τότε έλεγε έτσι χαρακτηριστικά ο πατήρ Πορφύριος, ο Όσιος Πορφύριος, έχει πετάξει το πουλάκι, δεν μπορείς να κάνεις αγωγή τότε. Τότε μπορείς να κάνεις προσευχή και εξαγιασμένη ζωή εσύ και ό,τι πετύχεις. Αλλά αν αρχίσει την αγωγή ο γονιός από τη στιγμή της συλλήψεως, τότε έχει να κερδίσει πάρα πολλά και το παιδί και ο γονιός, γιατί ο πρώτος που εισπράττει την κακή αγωγή, σπέρνει δηλαδή αυτό που θέρισε ή την απουσία αγωγής, είναι ο ίδιος ο γονιός. Έλεγε ο γέροντας, το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Πρέπει να μιλάω πιο μακριά, πώς... Ναι. Πιο κοντά. Εντάξει. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας του, έλεγε ο Όσιος Πορφύριος. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Ό,τι ζει δηλαδή η μητέρα, το ζει και το έμβριο. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κλπ, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν η μητέρα έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Τώρα ακούγεται? Ούτε πάλι. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλία της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή Αγία. Αυτό είναι και η δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου,
για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Μας λέει δηλαδή με λίγα λόγια ο Άγιος Πορφύριος ότι αν η μητέρα ζει εν Αγίω Πνεύματι και έχει ενεργό τη χάρη μέσα της, οπότε έχει και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα, αυτά ακριβώς τα ζει και το έμβριο. Και όταν γεννιέται, γεννιέται εξαγιασμένο. Εξού και τους Αγίους μας που λέμε ότι είναι υγειασμένοι κοιλίας μητρός, κάποιοι Άγιοι, όπως είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως και άλλοι Άγιοι που έχουμε τα συναξάρια τους και το διαβάζουμε. Γιατί ακριβώς η ζωή της μητέρας είναι Αγία και την περίοδο που το οικειοφορεί ζει Άγια. Θα σας πω τώρα ένα περιστατικό. Το έτος 1977 μιλάει ένα πνευματικό παιδί του γέροντα. Η σύζυγός μου έμεινε έγκυος. Η χαρά μας ήταν μεγάλη. Και η πρώτη μας φροντίδα ήταν να ενημερώσουμε τον πατέρα Πορφύριο, ο οποίος συμμερίζεται τις χαρές μας και τις λύπες μας από την πρώτη μέρα της γνωρισμίας μας και μας στήριζε με τις προσευχές του. Τι τους είπε ο γέροντας? Τώρα ολοκληρώθηκε η ευτυχία σας. Ο καλός μας Θεός σας τα έδωσε όλα. Καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα σαν υποψήφιοι γονείς που είστε. Και θέλω αυτά που θα σας πω να τα βάλετε καλά στο μυαλό σας, να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα, εάν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τους εαυτούς σας το ίδιο. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους, γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν στις χαρτοπαιχτικές λέσχες και στα άλλα τυχερά παιχνίδια, και όταν δεν έχουν να τους δώσουν, τους απειλούν και ακόμα και τους χτυπούν. Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταριώνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή που τα έφεραν στη ζωή τους. Στη ζωή. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε. Γιατί τότε θα είχαμε έναν καημό και μία στενοχώρια που δεν θα είχαμε παιδιά. Ενώ τώρα μου λένε έχουμε χίλιους καημούς και άλλες στενοχώριες για τα προβλήματα τα φοβερά που μας δημιουργούν καθημερινά και ντρεπόμεθα να κυκλοφορήσουμε στον κόσμο. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως όταν τους ρωτώ εσείς τι κάνατε ή τι κάνετε τώρα για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους, γιατί ήταν έφηβοι. Επόμενο ήταν: αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεκμετάλλευτα και περιμένατε να έλθει η ύβη για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται, διαμορφώνεται, διαπαιδαγωγείται και τελειούται. Τώρα που θυμηθήκατε εσείς ότι έχετε παιδιά, ή μάλλον σας το θύμισαν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει το πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται, για να μην πω πως δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη που με τη θεϊκή συνύπαρξη φέρνουν στη ζωή. Έλεγε και ο Ιερός Χρυσόστομος, να κάνουμε μια παρένθεση, αν λέει
θέλεις να φέρεις επάξια τον τίτλο του πατέρα ή της μητέρας, δεν αρκεί να γεννήσεις το παιδί, αλλά πρέπει και να το αναγεννήσεις πνευματικά, βεβαίως με τη χάρη του Θεού, η οποία είναι πάντοτε ο Κύριος Παράγοντας και εμείς συνεργαζόμαστε με τη χάρη. Αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν πετύχεις να βάλεις το παιδί σου στη Βασιλεία του Θεού, κινδυνεύεις και εσύ να μην μπεις στη Βασιλεία του Θεού. Τόσο μεγάλη είναι η ευθύνη των γονέων. Συνήθως οι γονείς δυστυχώς φροντίζουν για τα υλικά μόνο και λένε έτσι στερεότυπα, όλη την ημέρα για το παιδί μου παιδεύομαι, αλλά μόνο για τα υλικά. Και όταν στο παιδί αφήσεις υλική περιουσία χωρίς αρετή, έλεγε πάλι ο Ρώσος Σώστομος, το καταστρέφεις το παιδί, γιατί το παιδί δεν ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει αυτό τον πλούτο τον υλικό, και το χρησιμοποιεί και εις βάρος του εαυτού του και εις βάρος της κοινωνίας. Και αυτό ακριβώς θα μας πει, θα δείτε και ο Άγιος Πορφύριος μετά. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί του σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Μ' ακούτε, σε όλα. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν τη ζωή τους να επεκτείνουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα να γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε για τη χρηστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέω ότι όχι μόνο δεν προσέφεραν τίποτε στα παιδιά τους, αλλά αγωνίστηκαν και κοπίασαν για να δημιουργήσουν τεμπέληδες, ακαμάτες και προσέξτε τη λέξη, και εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώνω εγώ, εγκληματίες έφτιαξαν. Και έχουμε παραδείγματα, δυστυχώς. Και έχουμε και παιδιά από χριστιανικές οικογένειες, να μην πω και ιερατικές, που γίνανε μέχρι και τρομοκράτες. Δες τώρα, μια που είναι και επίκαιρο, τι γίνεται με τα καρναβάλια, που είναι ό,τι χειρότερο και διαβολικότερο. Και όμως εκεί πρωτοστατούν τα παιδιά και οι νέοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι γονείς το επικροτούν. Και φτάνουμε μετά το καρναβάλι της Πάτρας να έχουμε κάθε χρόνο πάνω από 100.000 εκτρώσεις. Μόνο από το καρναβάλι της Πάτρας. Και πόσα εκατομμύρια δαπανώνται ενώ ο λαός παίνεται. Εκατομμύρια δαπανώνται για αυτές τις γιορτές. Λοιπόν, πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε τέτοια εγκλήματα? Ακριβώς διότι υπάρχει η κακή αγωγή των παιδιών. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Γιώργος Πορφύριος που λέει ότι φτιάχνουμε εγκληματίες. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το χρήμα, λέει ο Άγιος Πορφύριος, όταν βρεθεί σε χέρια διεφθαρμένων ανθρώπων, κάνει κακό και στους ίδιους που το έχουν και στους άλλους που το στερούνται. Γιατί οι πρώτοι εξαγοράζουν τους τελευταίους από ανάγκη και τους χρησιμοποιούν σαν άβουλα όντα όπου, όποτε και για οποιοδήποτε λόγο θέλουν. Πάντως ποτέ για καλό. Δεν έχετε ακούσει που λένε το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Πού πάτε μακριά? Ο Ιούδας δεν πρόδωσε τον Ιησού μας για το χρήμα, για τα 300 αργύρια? Αυτό δεν σας φτάνει? Δεν είναι αρκετό για να σας πείσει για την καταστρεπτική δύναμη που έχει το χρήμα όταν το χειρίζονται άνθρωποι που δεν έχουν μέσα τους Θεό και αυτοί που δεν ασχολούνται με τη θεϊκή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους? Τι νομίζετε ότι φτιάχνουν? Ιούδες φτιάχνουν και αλίμονό τους, γιατί συγκεντρώνουν θησαυρούς εδώ στη γη και αδιαφορούν για τη βασιλεία των ουρανών και λένε μεν ότι το κάνουν για τα παιδιά τους και μπορεί έτσι σε ένα ποσοστό να το κάνουν, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι για τη ματαιοδοξία τους, για το κοινωνικό έτσι φαίνεστε, γιατί ο πολλής κόσμος
εκτιμάει τον πλούτο, τον υλικό πλούτο, κακός. Και για να μην πω ότι είναι υποχείριο του πλούτου. Ο Κύριος το είπε σαφώς ότι ο πλούτος, ο μαμονάς, γίνεται κύριος, κυρίαρχος δηλαδή. Και γι' αυτό είπε ο Κύριος με κεφαλαίο κάπα, δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους, και στον Χριστό και στον μαμονά. Που σημαίνει ότι και ο μαμονάς γίνεται Θεός τελικά. Και όταν το παιδί δεν διαπαιδαγωγηθεί σωστά χριστιανικά, θα πέσει και αυτό στην ίδια παγίδα της ειδωλολατρίας. Μην νομίζετε, οι σύγχρονοι Έλληνες ειδωλολάτρες είμαστε στην πλειοψηφία μας. Όταν σκεφτούμε με επίσημα στοιχεία ότι μόνο το 3% εκκλησιάζεται από τους Έλληνες κάθε Κυριακή, και από αυτούς που εκκλησιάζονται πόσοι έχουν συνειδητοποιήσει τι κάνουν. Λοιπόν, η πλειοψηφία του λαού μας λατρεύει το μαμονά. Και ακριβώς αυτό διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά και δεν διορθώνεται τίποτα. Εξάλλου, έλεγε ο γέροντας, αυτά που συγκεντρώνουν εδώ οι γονείς αυτοί, ούτε και ήδη θα προλάβουν να τα απολαύσουν, αλλά ούτε και τα κακομαθημένα παιδιά τους θα μπορέσουν να τα διατηρήσουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι γονείς μεν έχουν προσβληθεί από ανίατη αρρώστια που λέγεται φιλαργυρία. Και ο φιλάργυρος και ο ίδιος βασανίζεται, κάνει αιματηρές οικονομίες για να αυξήσει τα χρήματά του, και το περιβάλλον του βασανίζεται κοντά του. Αλλά και τα παιδιά που θα παραλάβουν αυτά τα χρήματα λόγω κληρονομιάς δεν θα ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν σωστά, και αντί να κάνουν καλό θα κάνουν κακό. Γιατί δεν θα ξέρουν ούτε να τα διατηρήσουν ούτε να τα χρησιμοποιήσουν προς δόξα Θεού. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση, δεν υπάρχει τίποτα. Και η σωστή διαπαιδαγώγηση δεν γίνεται όπως θέλουμε εμείς. Πολύ δε περισσότερο δεν γίνεται όποτε θέλουμε εμείς. Αυτά τα δυο πρέπει να έχουν το ίδιο σημείο εκκίνησης. Δηλαδή, τη στιγμή της συλλήψεως. Για να μην πω ότι η αγωγή του παιδιού αρχίζει ακόμα πιο πριν, από την ώρα που εκλέγεις τον σύζυγό σου, τον σύντροφό σου, τον μέλλοντα σύζυγό σου. Συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της κοιήσεως η αγωγή και αυξάνεται συνεχώς από την ημέρα του τοκετού μέχρι τις πλήρους ενηλικιώσεις του παιδιού. Μα θα μου πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο και γενικά για ένα παιδί που βρίσκεται ακόμα μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως που επέτρεψε τη σύλληψή του, τα πάντα. Γι' αυτό εμείς σε εκείνο θα απευθυνθούμε και από εκείνο θα ζητήσουμε τις θερμές προσευχές μας, με τις θερμές προσευχές μας, να μεριμνήσει για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του συλληφθέντος παιδιού, όταν αυτό ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της κοιήσεως. Και εκείνος με τη Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος θα φροντίσει και για τα δύο. Οι προσευχές μας όμως δεν σταματάνε εδώ. Αντιθέτως μάλιστα, μετά τον τοκετό του νεογνού, όσο θα αυξάνει το παιδί, τόσο θα πρέπει να αυξάνουν και οι προσευχές μας. Με τον τρόπο αυτό δείχνουμε ότι πράγματι εμπιστευόμαστε τη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας τον ίδιο το Θεό. Και όταν το παιδί μας βρίσκεται υπό την άμεση και συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση και προστασία του Θεού, τότε να είμαστε βέβαιοι πως ποτέ δεν θα παραστρατήσει. Είναι κέρια η επίδραση των γονέων, τη ζωή των γονέων, στη διαμόρφωση της αγωγής των παιδιών. Ένα στοιχείο που ήδη το είπαμε είναι η προσευχή των γονέων. Οι γονείς πρέπει να είναι άνθρωποι της προσευχής για να επιτύχουν στην αγωγή των παιδιών. Αν οι γονείς δεν ζουν χριστιανικά, τότε και το παιδί δεν θα μεγαλώσει σωστά. Αν οι γονείς ζουν έχοντας ένα πνεύμα, το πνεύμα του Θεού, έχουν επιτύχει δηλαδή στην οικογενειακή του ζωή, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του γάμου, να γίνουν οι δύο ένα πνεύμα, όχι μία σάρκα, που είναι πολύ εύκολο, ούτε μία ψυχή, απλώς να το βρουν, να τα βρουν λίγο ψυχολογικά μεταξύ τους, αλλά να γίνουν ένα πνεύμα, δηλαδή να είναι
ένα εν Χριστώ, ένα εν Αγίω Πνεύματι. Να ζουν και οι δύο δηλαδή μέσα στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στη χάρη του Χριστού, οπότε έχουν μια πλήρη ενότητα. Αν τότε συμβαίνει αυτό και ζουν έτσι χωρίς μαλώματα, αυτό αντανακλά στα παιδιά και τα κάνει να έχουν πνευματική υγεία. Έλεγε ο Γέροντας, εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν Άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Αυτό που μας λένε και οι Άγιοι, να βάζεις αρχή. Ακόμα και κάθε μέρα μπορείς να βάζεις αρχή, πνευματική αρχή. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους επισκεφτεί, τους γονείς, θα εξακοντήσει στα παιδιά την Θεία Χάρη. Έτσι, τι ωραία λέξη αυτή. Θα αντανακλαστεί κατά κάποιο τρόπο η χάρη του Θεού, πέφτοντας στους γονείς, οι οποίοι έχουν καθαρή και σωστή ψυχή και ζωή, θα αντανακλαστεί και στα παιδιά. Η κακή ζωή των γονέων κάνει τα παιδιά με την παρακίνηση του διαβόλου να παρεκτρέπονται και έτσι να ταλαιπωρούν τους γονείς τους. Η λύση όλων των προβλημάτων των γονέων, των παιδιών, είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Έλεγε ο Γέροντας, για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Προσέξτε, δεν λέει η κοινωνία, δεν λέει η τηλεόραση, δεν λέει ας πούμε το σχολείο, οι γονείς. Γιατί οι γονείς έχουν το παιδί πριν πάει στο σχολείο, 4 με 5 χρόνια κοντά τους, το επηρεάζουν πάρα πολύ και μπορούν να του δώσουν σωστές πνευματικές βάσεις και αντιστάσεις, ώστε και το κακό σχολείο όπως είναι σήμερα και η κακή κοινωνία να μην τα επηρεάσει. Δεν τα σώζουν τα παιδιά ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Προσέξτε εδώ, λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Τι λέει ο πνευματικός νόμος? Ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Αλλά προσέξτε, δεν θερίζεις αμέσως. Περνάει ένα χρονικό διάστημα. Έτσι γίνεται. Όπως και στα υλικά πράγματα. Σπέρνουμε το φθινόπωρο, θερίζουμε το καλοκαίρι. Έτσι και στα πνευματικά. Γι' αυτό και παραξενευόμαστε και λέμε, γιατί τώρα εγώ υποφέρω αφού δεν φταίω σε αυτό. Ναι, δεν φταίω σε αυτό, αλλά έφταξες πριν κάποιο χρόνο σε κάτι άλλο. Λοιπόν, η κακή αγωγή που δίνουν οι γονείς στα παιδιά γίνεται αιτία της κακής συμπεριφοράς των παιδιών και κατά κάποιο τρόπο ας πούμε οι γονείς πληρώνουν την κακή αγωγή που κάνουν εισπράττοντας την κακή συμπεριφορά των παιδιών. Και αυτό βέβαια το παραχωρεί ο Θεός, λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων του συμπεριφορά, όταν βλέπουν τους γονείς τους να βρίζονται μεταξύ τους, να χτυπιούνται, έτσι, να είναι συνεχώς στο σπίτι μια κόλαση, τότε τα παιδιά τι παθαίνουν? Λέει ο Γέροντας, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Καθυστερούνε. Παθαίνουν σοκ. Κακοκτίζονται. Και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Η συμπεριφορά των ανθρώπων στη διάρκεια της ζωής τους, έλεγε ο Γέροντας, επηρεάζεται τα μέγιστα από τα παιδικά τους βιώματα μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή η επιρροή της οικογενειακής ζωής δεν είναι μόνο για εκείνο το χρόνο που είναι το παιδί-παιδί,
αλλά και όταν μεγαλώσει, τα βιώματα αυτά, τα τραυματικά, τον συνοδεύουν. Και θα πει κανείς, δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Βέβαια δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά το λέω γιατί ενδιαφέρει. Η λύση, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, για την θεραπεία αυτών των τραυμάτων, των παιδικών, βρεφικών, ακόμα και εμβρυϊκών. Γιατί υπάρχουν μητέρες που δεν θέλουν το παιδί και αυτό τραυματίζει το παιδί. Η θεραπεία όλων αυτών των τραυμάτων, έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, είναι μια καλή γενική εξομολόγηση, η οποία να επαναλαμβάνεται από καιρού εις καιρών. Στην εξομολόγηση, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν παίρνουμε μόνο άφεση των αμαρτιών μας, αλλά συγχρόνως έχουμε και θεραπεία της ψυχής μας από αυτά τα τραύματα. Και μάλιστα ο χαρισματούχος Άγιος αυτός έβλεπε τη χάρη του Θεού, η οποία έβγαινε από τον πνευματικό και πήγαινε στην ψυχή του εξομολογουμένου και έκλεινε τα τραύματα αυτά. Μπορεί, έλεγε ο γέροντας, να σου συμβαίνει μια λεμαργία. Είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις αυτό το πάθος, αυτή την αδυναμία. Να θες να τρώεις. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και το άλλο, αισθάνεσαι ότι πεινάεις, ότι άμα δεν φάεις σε πιάνει μια λιγούρα, μια τρεμούλα, φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις. Είναι κάτι ψυχολογικό που έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην εγνώρισες πατέρα, να μην εγνώρισες μητέρα, να είσαι υστερημένος και πεινασμένος από αγάπη, φτωχός και αδύνατος. Και αυτό από πνευματικό γεγονός που σου είχε συμβεί πριν χρόνια στην παιδική σου ηλικία ενδεχομένως, εκδηλώνεται αντανακλαστικός ως αδυναμία του σώματος. Επίσης, η επίδραση της οικογένειας στην πνευματική κατάσταση των παιδιών είναι τεράστια. Έλεγε ο γέροντας ότι η αγιότητα των γονέων μεταγγίζεται στα παιδιά. Η προσευχή και το μυστικό αγκάλιασμα των παιδιών από τους γονείς με την αγάπη κάνει τα παιδιά υγιή πνευματικά. Έλεγε, στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές οι συμβουλές, οι εξαναγκασμοί, η λογική και οι απειλές. Σήμερα, επειδή γινόμαστε όλο και πιο άθεοι, βρήκαμε και τους παιδοψυχολόγους και τα πάμε τα παιδιά εκεί και τα μωρά τα δίνουμε ψυχοφάρμακα. Τραγικό. Γιατί αυτό? Γιατί οι γονείς έχουν χάσει τον Θεό. Δεν ωφελούν λοιπόν οι συμβουλές, οι εξαναγκασμοί, οι λογικοί και οι απειλές. Δεν είναι αρκετά. Μάλλον γίνονται χειρότερα τα προβλήματα με αυτά. Ποια είναι η διόρθωση? Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Έχεις προβλήματα με το παιδί σου? Ψάξου. Είσαι σωστός απέναντι στον Θεό? Έχεις πνευματική ζωή? Έχεις ασκητική ζωή που το έχουμε ξεχάσει τελείως και έχουμε γίνει όλοι παχύσαρκοι σχεδόν όλοι? Γιατί δεν ωφελεί η πνευματική ζωή, δηλαδή η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία, χωρίς την ασκητική ζωή. Χρειάζεται και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς μόνο να κοινωνάς και να ελπίζεις ότι μαγικά θα γίνεις καλά πνευματικά. Θα πρέπει και να κακοπαθήσεις λίγο. Έλεγε και λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, κακοπάθεια, λέει, και ταπείνωση αφαιρούν όλα τα αμαρτήματα από τον άνθρωπο. Η μεν κακοπάθεια τα σωματικά αμαρτήματα και πάθη, η σωματική κακοπάθεια, δηλαδή η νηστεία, αυτά που μας βάζει η Εκκλησία μας να κάνουμε και είναι και εν όψη τώρα, Μεγάλη Σαρακοστή. Η αγρυπνία, οι μετάνοιες, οι γονικλησίες, η κακοπάθεια που θα κάνεις για να βοηθήσεις έναν συνανθρωπό σου, να βγεις από το βόλεμά σου, να τον εξυπηρετήσεις, όλα αυτά είναι άσκηση και πρέπει να τα κάνει ο χριστιανός, γιατί αλλιώς δεν φεύγει αυτό το δηλητήριο της ειδονής που έχει συσσωρευτεί μέσα μας. Η ειδονή φεύγει με οδύνη, μας είπαν οι πατέρες.
Όπως όταν σε δαγκάσει ένα φίδι, το δηλητήριο θέλει ένα αντίδοτο. Το αντίδοτο του πνευματικού δηλητηρίου που μας έβαλε ο διάβολος, το αντίδοτο της ειδονής, είναι η οδύνη, είναι ο πόνος, είναι ο κόπος. Αυτός ο ασκητικός κόπος λοιπόν είναι απαραίτητος για να θεραπευτεί η ψυχή. Ναι, μεν θα εξομολογηθούμε, θα πάρουμε τη συγχώρηση, αλλά αν δεν έχουμε νύψη, εγρήγορση, προσευχή και άσκηση, αμέσως μετά θα τα ξανακάνουμε πάλι τα ίδια. Γι' αυτό δεν διορθωνόμαστε και λέμε πάμε, ξαναπάμε, ξαναπάμε, ξομολογιόμαστε, ξαναξομολογιόμαστε και πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια. Λοιπόν, η λύση όλων των προβλημάτων και των δικών μας και των παιδιών μας είναι αυτός ο εξαγιασμός. Αυτός ο συνδυασμός ασκητικής και μυστηριακής ζωής. Αυτό είναι λοιπόν που σώζει και τα παιδιά. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας, γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα, ακούτε. Δεν χρειάζεται σχεδόν τίποτα να του πεις. Γιατί τι έλεγε πάλι χαριτωμένα. Τα λόγια, λέει, χτυπάνε στα αυτιά. Και έτσι είναι. Ενώ η προσευχή χτυπάει στην καρδιά. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να αλλοιωθεί η ψυχή, να θεραπευτεί η ψυχή του παιδιού. Και όχι απλώς να ακούσει μερικά ωραία λόγια. Από τέτοια είμαστε γεμάτοι. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίδουν Άγιον παράδειγμα και προσευχή. Δεν μπορείς να λες το παιδί, άντε στην εκκλησία, άντε να εξομολογηθείς και να κοιμάσαι και να μην πηγαίνεις εσύ στην εκκλησία. Ή να του λες, μη θυμώνεις και εσύ να είσαι χιλιοβρισμένος με το σύζυγό σου, με τη σύζυγό σου. Γιατί το παιδί δεν ακούει τόσο τι του λες, όσο βλέπει τι κάνεις. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά και με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά. Όχι τόσο σωματικά, γιατί αυτό δεν ωφελεί τόσο. Μπορεί και να βλάψει. Η πολύ συναισθηματική ανθρώπινη αγάπη βλάπτει. Εκείνο που ωφελεί είναι η εν Χριστώ αγάπη, η οποία φανερώνεται στην προσευχή και στα δάκρυα που χύνεις για το παιδί σου μυστικά, χωρίς να σε καταλαβαίνει. Είναι ένας τρόπος, είναι μάλλον ο τρόπος για να κερδίσεις το παιδί σου. Και όχι μόνο το παιδί σου, και τη σύζυγό σου, το σύζυγό σου. Αυτή η μυστική προσευχή. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όταν λέει κάνεις προσευχή τέτοια μυστική για τον άλλον, του στέλνεις καλούς λογισμούς και τον βοηθάς να ξεκαθαρίσει μέσα του. Έτσι, γιατί η προσευχή διώχνει και τους δαίμονες, οι οποίοι επηρεάζουν το άλλο πρόσωπο. Και τότε, λέει, αυτό το πρόσωπο για το οποίο προσεύχεσαι νιώθει πολύ καλά μαζί σου, χωρίς εσύ να του πεις ότι τον αγαπάς, μόνο που προσεύχεσαι. Και έρχεται, λέει, κοντά σου και δεν ξέρει και γιατί έρχεται, αλλά έρχεται γιατί νιώθει πολύ ωραία. Και ακριβώς αυτό είναι η συνταγή, γιατί όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε. Αλλά το πρόβλημα είναι όχι να μας αγαπήσουν οι άλλοι, εμείς να αγαπήσουμε. Ο Χριστός δεν είπε κάντε ό,τι μπορείτε για να σας αγαπήσουν οι άλλοι. Όπως ας πούμε λένε και οι ψυχολόγοι και λοιπά, και να αγαπάς λέει και τον εαυτό σου. Δεν μας είπε τέτοιο ο Χριστός. Ο Χριστός μας είπε να μισήσουμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε τους άλλους, όχι να προσπαθήσουμε να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Γιατί τότε αρχίζει, αν πεις, όπως λένε μερικοί, δεν θέλω τίποτα άλλο, λέει, παρά να με αγαπάς, ο σύζυγος τη σύζυγο. Από εκεί και μετά αρχίζει το κρέμισμα της σχέσης. Το θέμα είναι να πεις, δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να σ' αγαπώ. Εγώ είμαι το πρόβλημα, δεν είναι ο άλλος το πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι και με τα παιδιά, έτσι και με όλους. Αν θέλεις να έχεις την αγάπη των άλλων, πρέπει εσύ πρώτος να αγαπήσεις. Τα παιδαγωγικά μέτρα. Θα πάρουμε παιδαγωγικά μέτρα όταν παρεκτρέπεται το παιδί. Ο γέροντας δεν τα απέρριπτε, αλλά έλεγε ότι πρέπει να λαμβάνονται με πολύ πόνο και αγάπη. Και το μάλωμα θα πρέπει να είναι ανάλογο με την αταξία. Το υπερβολικό μάλωμα πληγώνει τα παιδιά. Έλεγε, όταν τα παιδιά κάνουν αταξίες να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν το παιδί
για αταξία που έκανε και το μαλώνουν υπερβολικά, τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμα και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις ή το κοιτάξεις άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Όπως είπαμε, καταλαβαίνει την αγάπη, τη μυστική αγάπη που φανερώνεται με τη μυστική προσευχή, έτσι καταλαβαίνει και το μίσος, έτσι, την αντιπάθεια, το θυμό που έχεις δημιουργήσει μέσα σου. Νομίζει ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Ρωτάει τη μάνα, «Μ' αγαπάεις, μαμά?» «Ναι, παιδί μου». Αλλά αυτό δεν πείθεται. Έχει πληγωθεί. Η μητέρα το αγαπάει, θα το χαϊδέψει μετά, αλλά αυτό θα κάνει το κεφάλι πίσω. Δεν δέχεται το χάδι. Το νομίζει υποκρισία, γιατί έχει πληγωθεί. Ο άνθρωπος, έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, μεταδίδει την καλή ή κακή πνευματική του κατάσταση στο περιβάλλον του. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι όλοι επηρεάζουμε όλους. Γι' αυτό και όλοι ασκούμε αγωγή. Η μητέρα μεταδίδει στο παιδί της το άγχος της. Φοβερό πράγμα. Αγχωμένες μητέρες. Γιατί το άγχος είναι δαιμονική ενέργεια. Δεν υπάρχει φυσιολογικό άγχος, όπως λένε κάποιοι. Και σήμερα οι περισσότεροι έχουμε άγχος και λέμε ότι είμαστε και χριστιανοί. Απαράδεκτο. Ο Χριστός μας κάλεσε να ζήσουμε μια ζωή άγχος. Δεν μας είπε ότι ο καρπός του πνεύματος είναι ειρήνη ανάμεσα στα άλλα? Πού είναι η ειρήνη των χριστιανών? Και πού οφείλεται το άγχος? Στην απιστία μας. Στην εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας και όχι στον Θεό. Και ότι θέλουμε εμείς να τα ρυθμίσουμε όλα. Και βλέπουμε στην πορεία ότι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τίποτα και γεμίσουμε άγχος και αγωνία. Ενώ αν κάναμε αυτό που έλεγε και λέει η Αγία μας Εκκλησία συνεχώς, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, θα είχαμε άγχος? Όχι βέβαια. Θα είμαστε σαν τα μωρά στην αγκαλιά του πατέρα. Έχει άγχος το μωρό στην αγκαλιά του πατέρα? Κανένα άγχος. Γιατί ξέρει ότι ο πατέρας θα φροντίσει για όλα. Έτσι είμαστε και εμείς στην αγκαλιά της Θείας Πρόνοιας, του Θεού. Πρέπει να είμαστε. Αλλά άμα δεν το πιστεύουμε, γεμίζουμε άγχος. Και αυτό μεταδίδεται και στα παιδιά. Και βλέπετε σήμερα πόσο διεστραμμένα πιέζουν τα παιδιά να αγχωθούν. Λένε οι φροντιστές, ας πούμε, στα παιδιά της τρίτης ηλικίου, για να περάσεις το πανεπιστήμιο πρέπει να αγχωθείς. Δηλαδή πρέπει να δαιμονιστείς. Να πάρεις δαιμονική ενέργεια για να περάσει το πανεπιστήμιο, να μου λείπει το πανεπιστήμιο τότε. Βλέπετε πόσο λάθος αγωγή κάνουμε. Αντί να πούμε στο παιδί όλα να τα κάνει με ένα τέλειο άφημα στο Χριστό και προσδόξα Χριστού. Όχι προσδόξα του μπαμπά και της μαμάς ή της οικογένειας ή δεν ξέρω της τσέπης. Έλεγε ο γέροντας, πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλο. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τον αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά ανθρώπινα. Όχι θεανθρώπινα. Όχι εν Χριστώ. Όπως παραδείγματος χάρη η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Το παιδί το αισθάνεται. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, η οποία δεν σώζει, προσέξτε, δεν σε πάει στον παράδεισο αυτή η αγάπη, η μάνα που αγαπάει το παιδί, όχι. Στον παράδεισο μας πάει η εν Χριστώ αγάπη. Δηλαδή, το να προσπαθείς να βάλεις το παιδί στον παράδεισο, όχι στο πανεπιστήμιο να το αποκαταστήσεις, να το παντρέψεις δηλαδή, αυτό δεν είναι σωτήριο, αυτό μπορεί να είναι και καταστροφικό. Η αληθινή αποκατάσταση είναι να το βάλεις το παιδί σου στο παράδεισο. Έρχονται πολλές φορές δακρύβρεχτες μάνες και μου λένε, κάνε προσευχή για το παιδί μου, τι πρόβλημα έχει, δεν έχει δουλειά ή έχει αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Λέω, το παιδί σου ξομολογείται? Μα όχι, λέει, πάτε τέτοια πράγματα. Πλησιάζεται? Όχι. Λέω, αυτό δεν σε ανησυχεί? Δεν την ανησυχεί αυτό.
Το ανησυχεί που δεν έχει δουλειά. Καταλάβατε, γι' αυτό λέω είμαστε ειδωλολάτρες. Δεν έχουμε κέντρο τη ζωή μας το Χριστό. Έχουμε το χρήμα. Και νομίζουμε ότι η ευτυχία θα έρθει μέσω του χρήματος. Αντί να έχει αγωνία γιατί το παιδί του είναι και το παιδί της είναι έξω από την Εκκλησία. Γιατί όταν δεν εξομολογήσεις την Εκκλησία, είσαι έξω από την Εκκλησία. Είσαι νεκρωμένος πνευματικά. Δεν θέλουμε πολύ για να νεκρωθούμε πνευματικά, να ξέρετε. Υπάρχει μια συγκλονιστική ιστορία. Ας την πω έτσι σύντομα εν παρενθέσει, στο γεροντικό, στον Άγιο Μακάριο. Με τον Άγιο Μακάριο. Ήταν ένας σύζυγος ο καημένος, ο οποίος ξαφνικά είδε τη γυναίκα του να γίνεται άλογο, φοράδα, να μεταμορφώνεται. Τι είχε συμβεί, κάποιος την είχε επιθυμήσει και έβαλε ένα μάγο, της έκανε μάγια και πιάσαν τα μάγια. Και την άλλαξε μορφή και την έβλεπε σαν ζώο, σαν φοράδα. Και τι να κάνει ο άνθρωπος, στην απόγνωσή του την πήρε και την πήγε στον Άγιο Μακάριο και τον λέγανε ότι είναι και τρελός οι μαθητές του Αγίου. Ο Άγιος κατάλαβε, λέει φέρ την εδώ, την έριξε αγιασμό και ξαναπαρουσιάστηκε κανονικά σαν γυναίκα. Και εδώ είναι τώρα το σημαντικό, της λέει το έπαθες αυτό γιατί έχεις 5 εβδομάδες να κοινωνήσεις. 5 εβδομάδες ακοινωνισία ήταν αρκετές για να πιάσουν τα μάγια. Καταλάβατε τι σημαντικό είναι να μην εκκλησιαζόμαστε, τι τραγικό είναι και να μην κοινωνούμε τακτικά. Πεθαίνουμε πνευματικά. Όπως σωματικά αν δεν φας 40 μέρες πεθαίνεις, έτσι και πνευματικά. Ανάλογος είναι ο χρόνος. 5 εβδομάδες, 40 μέρες είναι πάλι. Δεν αντέχει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό να ζήσει πνευματικά. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ου και πάρτο μόνο. Δεν ζεις μόνο με ψωμί. Αλλά με κάθε λόγο του Θεού και με τη δωρεά του Θεού, με τη χάρη του Θεού. Η αγάπη λοιπόν του Χριστού που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου, αυτή σώζει. Αυτή η αγάπη κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει. Και τότε και τα παιδιά είναι ειρηνικά. Γιατί νομίζετε τα παιδιά σκοτώνονται στο σπίτι, μαλώνουν μεταξύ τους, είναι φυσιολογικό? Καθόλου φυσιολογικό δεν είναι. Γιατί πρώτον σκοτώνονται οι γονείς μεταξύ τους, κατά κανόνα, έτσι, και δεν έχουν αυτή την ειρήνη. Αν είχαν οι γονείς αυτή την ειρήνη, θα τη μετάδιδαν και στα παιδιά τους. Ένα άλλο λάθος της αγωγής είναι η υπερπροστασία. Πολύ συνηθισμένο λάθος, το οποίο κάνει τα παιδιά ανώριμα. Η υπερβολική φροντίδα, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Έλεγε ο γέροντας, μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Ενώ πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του, τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν, αποκτούν οθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Άφησα για το τέλος ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουν οι γονείς και το οποίο έχει σημασία για όλους μας, γιατί το συνεχίζουμε αυτό το λάθος και εμείς, και όταν οριμάσουμε και το μεταλαμπαδεύουμε. Ποιο είναι αυτό το λάθος? Είναι ο έπαινος, όσο και να ακούγεται επουσιώδες και δευτερεύον. Ο έπαινος, έλεγε ο Ιώσιος Πορφύριος, κάνει τα παιδιά εγωιστές, απροσάρμοστα και άθεα. Γιατί δεν έχουμε νέα παιδιά στην Εκκλησία? Γιατί είναι άθεα τα παιδιά μας και οι νέοι μας? Θα το απαντήσει ο γέροντας Πορφύριος. Η αιτία είναι ο έπαινος. Όταν το παιδί το επαινείς, το κανακεύεις από πολύ μικρό, του τρέφεις τον εγωισμό. Και εγωισμός σημαίνει δαιμονισμός. Δεν μπορεί να είσαι εγωιστής και να έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Έχεις το πονηρό πνεύμα. Και θα σε αφήσει το πονηρό πνεύμα μετά να γίνεις ένθεος? Άθεος θα γίνεις. Να, πολύ απλά, πως το εξηγεί ο Άγιος Πορφύριος. Να γιατί τα νέα παιδιά γίνονται άθεα. Γιατί τους τρέφουμε τον εγωισμό από τη στιγμή που γεννιούνται.
Η αλήθεια του Χριστού, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τονίζει ότι άμα επαινείς έναν άνθρωπο, τον κάνεις εγωιστή. Ο εγωιστής είναι ο μπερδεμένος, ο οδηγούμενος υπό του διαβόλου και του κακού πνεύματος. Έτσι, μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό το παιδί, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται το Θεό και να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Και αυτά δεν είναι δικά του λόγια μόνο, που και δικά του λόγια να είναι, είναι πλέον επίσημα Άγιος Εκκλησίας, έχουν τεράστιο κύρος, αλλά συμφωνούν με όλους τους Άγιους Πατέρες. Ακούστε τι γράφει ο Ηλίας ο Πρεσβύτερος στη Φιλοκαλία, στο δεύτερο τόμο, 31ο απόφθεγμα. Ο μεν ψόγος στεράν, στερεή δηλαδή, κάνει την ψυχή. Ο ψόγος ποιος είναι? Η κατηγορία, έτσι. Το να βρίσκεις ψεγάδια, το να κάνεις παρατηρήσεις. Αυτό λέει κάνει την ψυχή στεράν, στέρεη. Έκλειτον δε ο έπαινος απεργάζεται την ψυχή. Ενώ ο έπαινος την ψυχή την κάνει έκλειτο. Το λίμε ύψιλον, δηλαδή σπασμένα χαλινάρια. Μαλθακή, χαλαρή την κάνει την ψυχή και νοθροτέρα προς τα καλά. Γιατί τα παιδιά μας είναι νοθρά για το καλό και πρόθυμα για το κακό. Ο έπαινος. Μη σας φαίνεται ασήμαντο. Είναι πολύ μεγάλο λάθος ο έπαινος. Όχι, λέει, να το κάνω το παιδί να χαρεί και δώστε τα κοσμητικά επίθετα και κορώνα μου και χρυσό μου και εσύ είσαι ο μεγάλος, εσύ είσαι ο σπουδαίος, εσύ μπορείς, εσύ μόνος σου, και τα καταστρέφουμε το παιδί με αυτό. Να, γιατί η κοινωνία μας είναι άρρωστη και τα παιδιά μας άθεα. Επειδή από μικρά τους τρέφουμε τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, που είναι κορυφαία καθαρσία η υπερηφάνεια. Είναι χειρότερη από την πορνεία η υπερηφάνεια. Και βεβαίως είναι κορυφαία αμαρτία. Γίνονται έτσι τα παιδιά ευάλωτα στις δαιμονικές ενέργειες και υποχείρια του πονηρού πνεύματος. Ο έπαινος δημιουργεί μια ψεύτικη μεγάλη ιδέα στο παιδί για τον εαυτό του. Ψεύτικη. Αυτή την ιδέα οι πατέρες την ονομάζουν ίηση. Από το ρήμα ίωμαι. Νομίζω, θεωρώ, έχω την ιδέα. Αυτή λοιπόν η ίηση είναι η φοβερή ρίζα της υπερηφάνειας. Από αυτή βλαστάνει η υπερηφάνεια. Και δυστυχώς την έχουμε μέσα μας όλοι, αυτή τη ρίζα. Εκτός βεβαίως από τους και καθαρμένους που έχουν αγωνιστεί στον εαυτό τους και έχουν ξεριζώσει αυτή την ιδέα ότι είναι κάτι, ότι είμαι κάποιον τι. Ο κόσμος αυτό το ονομάζει υπέρεγώ, δεν το λέει η ίση, το ίδιο είναι. Υπέρεγώ, ένα εγώ δηλαδή πάνω από την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν λέει ο Γέροντας Πορφύριος, εμείς στο παιδί με τους επαίνους δημιουργούμε αυτό το υπέρεγώ, του φουσκώνουμε τον εγωισμό, του κάνουμε μεγάλο κακό. Το κάνουμε να γίνεται πιο επιρρεπές στα διαβολικά πράγματα. Εδώ να θυμηθούμε πάλι το πατερικό. Λέει η Σοφία των Αγίων μας, ο επαινών μοναχών παραδίδει αυτό στο σατανά. Αυτός που επαινεί ένα μοναχό τον παραδίδει στο σατανά, τον κάνει πακέτο και τον δίνει στο σατανά. Αν ο μοναχός που έχει υποτίθεται και κάποιες αντιστάσεις, έτσι δεν είναι, απέναντι στο πονηρό πνεύμα, παθαίνει τέτοια ζημιά από τον έπαινο, σκεφτείτε τι ζημιά παθαίνει ένα ανώριμο πνευματικά παιδί όταν το επαινείς. Τεράστια ζημιά. Και μαθαίνει να τρέφεται με αυτά τα ξυλοκέρατα του διαβόλου και να μην μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς έπαινο. Και γράφουν οι δάσκαλοι, έβγε 10 με 3 θαυμαστικά. Μπράβο ο μπαμπάς, μπράβο η μαμά, μπράβο η θεία, μπράβο η γιαγιά. Και το παιδί μαθαίνει να ζει με αυτό και να κινητοποιείται με αυτό. Και μετά λέει, άμα δεν το δώσουμε αυτό δεν κάνει τίποτα. Ε, βέβαια, αφού το μάθες έτσι. Αν το μάθαινες όμως όχι στο μπράβο, αλλά στην προσευχή, στο να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, αυτό λέει ο Γέροντας Πορφύριος είναι το σωστό.
να εξαρτάται από το Θεό, να εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό και όχι στα μπράτσα του. Γιατί τι γίνεται όταν εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου και στα μπράτσα σου? Λέει ο προφήτης Ιερεμίας στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, επικατάρατος γίνεσαι, επικατάρατος πας ο ελπίζων επάνθρωπον ή στηρίζει βραχίον αυτού, στηρίζεται στα μπράτσα του. Κάνουμε δηλαδή τα παιδιά μας καταραμένα όταν του λέμε ότι μπορείς, εσύ θα τα καταφέρεις, σου έχω εμπιστοσύνη, είσαι έξυπνος, είσαι μεγάλος, είσαι σπουδαίος, είσαι τέλειος, είσαι και Θεός. Το φτάσουμε, το πούμε και αυτό, το λένε και αυτό. Λοιπόν, το καταστρέφεις, το κάνεις καταραμένο. Και τι θα πει καταραμένος? Επικατάρατος, χωρισμένος από το Θεό. Αυτός είναι ο καταραμένος. Αυτός προορίζεται για την αιώνια κόλαση. Βλέπετε τι λέει η σοφία του Θεού? Και εμείς λέμε όχι, να τονώσεις το παιδί την αυτοπεποίθηση. Αυτό δεν λένε οι ψυχολόγοι. Το τελείως ανάποδο από αυτό που λέει ο νόμος του Θεού. Γι' αυτό καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Όχι να του δώσεις αυτοπεποίθηση, θεοπεποίθηση πρέπει να του δώσεις του παιδιού. Να εμπιστεύεται τον Θεό και όχι στα μπράτσα του. Να εμπιστευόμαστε στα μπράτσα μας και τι θερίζουμε? Συντρίμια θερίζουμε. Όταν λοιπόν εμείς του θρέψουμε, λέει, αυτόν τον εγωισμό, του κάνουμε μεγάλο κακό. Ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου και μετά αναρωτιόμαστε γιατί το παιδί έφυγε από την εκκλησία, το σπίτι, την υπακοή, το σεβασμό που είχε προς μεγαλύτερους κλπ. Δεν το βλέπουμε, πάνε τα παιδιά στο κατηχητικό μέχρι τα 11-12, μετά αρχίζουν να κόβουνε. Γιατί? Γιατί μπαίνουν στην εφηβεία. Και επειδή δεν έχουν σωστή αγωγή, σου λέει τι να πω να κάνω. Μερικά συνεχίζουν, αλλά και αυτά, άντε μέχρι τα 17-18, μετά τα τρώει ο κόσμος. Αν πάνε και στο πανεπιστήμιο και αρχίζουν τις ελεύθερες σχέσεις και όλα αυτά που ξέρετε, καταστρέφονται τελείως πνευματικά. Γιατί αυτό? Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτό το βίωμα, το εν Χριστώ, που θα τα κρατήσει. Και σε αυτό βέβαια αυτό είναι οι γονείς, που δεν ζουν οι ίδιοι το Χριστό σωστά. Ο έπαινος είναι ένα ψέμα. Γι' αυτό και συνιστά μίμηση του διαβόλου. Η αλήθεια είναι ότι καλό έχει το παιδί μας, ότι ό,τι καλό έχει το παιδί μας είναι δώρο του Θεού. Και ό,τι καλό έκανε, αν έκανε κάτι καλό, είναι ενέργεια της Θείας Χάρης και όχι αποτέλεσμα της δικής του ικανότητας και δυνάμεως για να του πεις μπράβο. Μα θα πεις, δεν μπορεί να κάνει άνθρωπος κάτι καλό? Δεν μπορεί. Ποιος μας το λέει? Ο Χριστός μας το λέει. Χωρίς εμού, τι λέει? Ου δύναστε ποιήν ουδέν. Έτσι δεν λέει? Και στη λειτουργία τι λέμε κάθε φορά? Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν. Κάθε τι καλό από πάνω έρχεται, από το Θεό. Γι' αυτό θα πρέπει να παρακινούμε σε όλα το παιδί να ζητάει τη βοήθεια του Θεού και να εμπιστεύεται στη Θεία Πρόνοια. Έλεγε ο Γέροντας, σε όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Θα πείτε τότε πώς θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά? Ακούστε, το λέει και αυτό ο Γέροντας. Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος. Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή, να του πείτε, παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις ο Θεός σου τα έδωσε, προσευχήσου να σου δώσει ο Θεός τη χάρη του. Τούτο εδώ είναι το τέλειο. Γιατί έχοντας τη χάρη το παιδί είναι παντοδύναμο. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Πάντα ισχύω, εν το δυναμούντι με Χριστό. Όχι μόνος μου, μόνος μου δεν μπορώ τίποτα, αλλά με τη δύναμη του Χριστού μπορώ τα πάντα. Θες να κάνεις το παιδί σου δυνατό? Όχι δυνατό, παντοδύναμο. Προσανατόλισέ το στην προσευχή, στο Χριστό. Δείξ' του το Χριστό, που είναι η πηγή κάθε δύναμης. Αν κάνει κάτι καλό, να μην το επαινούμε αυτονομημένα, μπράβο σε σένα, δόξα σε σένα, αλλά να δοξάζουμε τον Θεό που το βοήθησε και να το παρακινούμε και εκείνο να δοξάσει και να ευχαριστήσει τον Θεό, ο οποίος καταδέχθηκε να ενεργήσει μέσα από αυτό. Το να αποκρύπτουμε την πραγματικότητα από τα παιδιά για τον εαυτό τους
είναι αδικία και ατιμία από μέρους των μεγαλυτέρων, των γονέων και όσων άλλων εμπλέκονται στην αγωγή. Πρέπει, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να πει την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος. Αλλιώς τον υποστηρίζεις στην αμορφωσιά του. Και ποια είναι η αλήθεια, ξέρετε, ποια είναι η αλήθεια για μας? Ότι είμαστε καλοί ή κακοί? Πού θα βρούμε την αλήθεια? Σε αυτό που λέει ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν λέει σαφέστατο ότι είμαστε κακοί. Δεν λέει ότι είμαστε καλοί. Λέει εκεί στην παραβολή για την ελεημοσύνη και για την προσευχή. Λέει όταν σου ζητήσει ο γείτονας και σε ξυπνήσει κιόλας, δώσ' μου κάτι για τους ξένους που έχω, δεν θα του δώσεις? Λέει θα του δώσεις. Ή όταν σου ζητάει το παιδί σου αυγό και ψωμί, του δίνεις, δεν του δίνεις σκορπιό και φίδι? Λέει εσείς ενώ είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά. Ο Θεός που είναι αγαθός, άρα μας ονομάζει πονηρός. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και το παιδί, ότι πρέπει να εργαστεί στον εαυτό του, να αποβάλει τα πάθη του και όχι να το χουχουλίζουμε στα πάθη του και να το ενθαρρύνουμε τις κακές ορμές του και τα πάθη του. Όταν πεις στον άλλο την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους εγκρατεύεται. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Τι λέει ο σοφός Σολομών? «Ως φίδεται της βακτηρίας, μισή τον ιόν αυτού». Άμα λυπάσαι, λέει, το ραβδί σου, μισή το παιδί σου. Δηλαδή αν δεν θέλεις να του κάνεις καμιά παρατήρηση, μην το στενοχωρήσεις καθόλου. «Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει». Αυτός που αγαπάει με επιμέλεια, με φροντίδα, παιδαγωγή. Όχι βέβαια να το δέρνεις με τη μαγκούρα, έλεγε ο Γέρντας. Τότε φεύγουμε από τα όρια και είναι το αντίθετο. Αλλά όμως πρέπει να το συμβουλεύεις και να το παρατηρείς και να το υποδεικνύεις το σωστό. Η αθεία, η ασέβεια, η θρασίτητα, η σκληρότητα, η βλασφημία των παιδιών που δίνει και παίρνει, είναι καρποί της κακής αγωγής. Οι γονείς ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών τους στη ζωή και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μετά. Τα επαινούν διαρκώς, λέει ο Γέροντας. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρνουν στο πνεύμα του Θεού. Τα αποξενώνουν από την Εκκλησία. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο με αυτόν τον εγωισμό, φεύγουν από τη θρησκεία και την περιφρονούν, χάνουν το σεβασμό προς το Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Γίνονται αντίθασα και σκληρά και άπονα, χωρίς να σέβονται ούτε τη θρησκεία ούτε τον Θεό. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές και όχι χριστιανούς. Αυτά είναι του Αγίου Πορφυρίου λόγια. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρνει και η σύγχρονη ψευτοεπιστήμη που διαστρέφει και δεν οικοδομεί τα παιδιά μέσω της διδασκαλίας, της άθεης ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Από πίσω κρύβεται ο διάβολος. Ο Γέροντας το έλεγε απερίφραστα, ότι πίσω από όλα τα λεγόμενα ψυχολογικά κρύβονται δαιμόνια. Ο διάβολος, δίδασκε ο Άγιος Πορφύριος, κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα για τον διάβολο. Και σου λέει, όχι, τι διάβολος τώρα, δεν υπάρχει διάβολος. Νεύρωση έχεις, ψύχωση έχεις, στρες έχεις. Πέτυχε να κρύβεται πίσω από τέτοια δίθεν επιστημονικά ονόματα και όρους. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά, λέει ο Άγιος Πορφύριος, όταν ένας άνθρωπος πάσχει, «Α, νεύρωση έχεις, α, άγχος έχεις» και τα τι αυτά. Δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διαγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει, είναι το πνεύμα του κακού. Και είναι και ο πρώτος διδάξας και το ψέμα, αλλά και τον έπαινο. Και αυτό είναι του Αγίου Πορφυρίου, προσέξτε πώς το λέει. Οι πρώτοι άνθρωποι, λέει, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν απλοί και ταπεινοί. Μέσα στην υπακοή του Θεού ήταν. Και γι' αυτό ζούσαν στον Παράδεισο. Δεν είχαν εγωισμό. Μετά ο διάβολος κατόρθωσε με τον έπαινο
και τους επλάνησε. Την πένεψε την Εύα ο διάβολος. Τη λέει, τι τώρα παλεύεις με υπακοές και τέτοια. Θα σου πω εγώ, εσύ δεν είσαι για αυτά και ο Αδάμ. Είναι απλό το πράγμα. Ο Θεός είναι πονηρός. Γι' αυτό σου είπε να μην φας από αυτό το δέντρο. Άμα φας, θα γίνεις Θεός. Και το έχαψε η Εύα. Κολακεύτηκε. Σου λέει, να, εδώ έξυπνος άνθρωπος. Να καθόμαστε τώρα να τις υπακοές που λέει ο Θεός. Και πότε και αν. Εδώ τώρα, στο άψε σβήσε να γίνουμε θεοί. Παρέστηρε και τον Αδάμ, μια από τα ίδια και ο Αδάμ, και βγήκανε και οι δύο απ' έξω από τον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν γεμίσανε εγωισμό και χάσαν τον Παράδεισο. Τα παιδιά δεν πρέπει να ακούνε τον μπράβο ούτε να το θέλουν. Ο έπαινος, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει τη χάρη του Θεού και συμπλήρωνε. Η χάρις του Θεού έρχεται μόνο με την Αγία Ταπείνωση. Και συμπέρανε, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει η ταπείνωση που είναι η υγεία της ζωής και της ψυχής και του όλου ανθρώπου, θα τολμούσαμε να συμπληρώσουμε. Και μακάρι αυτά τα διδάγματα του Αγίου Γέροντα Πορφύριου να αποτελέσουν οδηγητικά σήματα αγωγής για τους γονείς και για όλους όσους ασχολούνται με την αγωγή των παιδιών. Αλλά προσέξτε αυτό, και θα κλείσω με αυτό, τελείωσα, το κάνουμε και εμείς οι μεγάλοι. Δηλαδή μας αρέσει και εμάς ο έπαινος. Γι' αυτό το κάνουμε και στα παιδιά. Και λέει, πες ένα καλό λόγο, λέει, και εσύ είναι και ψέμα, για να τον ανεβάσεις τον άλλον, να ανεβάσεις την ψυχολογία του. Ή έτσι θα τον βοηθήσεις τον άλλον, λέγοντάς του ψέματα. Και άντε να τον ανεβάσεις για μισή ώρα, μετά θα ξαναπέσεις στην ίδια λούμπα της κατάθλιψης και της απελπισίας. Αντί να του δείξεις το δρόμο που είναι ο Χριστός. Θα σας πω ένα χαριτωμένο πιστωτικό και τελείωσα. Ο Άγιος Πορφύριος είχε ένα γιατρό, παπαζάχος, σπουδαίος άνθρωπος και αγιασμένος άνθρωπος κατ' εμέ. Ήταν στο ιατρείο και εκείνη την ώρα εξέταζε ένα ζευγάρι. Είχε τελειώσει μάλλον η εξέταση, πολύ ευχαριστημένοι άνθρωποι και άρχισαν να τον επαινούν. Σε ευχαριστούμε γιατρέ μου, τι καλός που είσαι, που μας φροντίζεις τόσο πολύ, ενδιαφέρεσαι για μας, δεν μας γδέρνεις, δεν παίρνεις φακελάκια κλπ. Είσαι και χριστιανός κλπ. Και εκείνη την ώρα ντρίν το τηλέφωνο. Εμπρός. Γιωργάκη, ο γέροντας είμαι. Ήταν ο πατήρ Πορφύριος. Τον πήρε τηλέφωνο. Γέροντα, Γεωργάκη, μαζί θα πάμε στην κόλαση. Γιατί, Γέροντα, θα πάμε στην κόλαση? Γιατί θα σου πει ο Θεός, όπως θα μου πει και εμένα, απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Ποια αγαθά, Γέροντα? Είχε αντίλογο ο γιατρός. Μήπως το ραβαλάκι το αυτοκίνητο που έχω ή αυτό το φτωχό εισόδημα που εξασφαλίζω κάθε μήνα? Δεν σου λέω για αυτά. Ευτού, λέει, δεν έχεις τώρα ένα ζευγάρι που σου λένε τι καλός γιατρός που είσαι, πόσο μας νοιάζεσαι, δεν μας γδέρνεις? Του είπα ακριβώς έτσι αυτά που είχε ακούσει προηγουμένως, γιατί είχε τέτοιο χάρισμα ο Άγιος Πορφύριος. Έμεινε άφωνος ο γιατρός. Σου λέω, γι' αυτό θα πάμε μαζί στην κόλαση, γιατί τα χάφτεις αυτά που σου λένε, τα επενετικά λόγια. Όπως έρχονται και σε μένα εδώ πέρα, λέει, και μου λένε τι Άγιος που είσαι, και τα χάφτω κι εγώ. Γι' αυτό σου λέω θα πάμε μαζί στην κόλαση. Λέει και ο γιατρός, ήταν χιουμορίστας. Λέει, άμα είναι να πάμε μαζί, ας πάμε μαζί. Αλλά ο γέροντας λέει, δεν με καταλάβει. Και του κλείνει το τηλέφωνο. Έτσι. Εγώ μιλάω σοβαρά και εσύ κάνεις αστεία, του λέει. Και του κλείνει το τηλέφωνο. Ήθελε να του δώσει αυτό το μάθημα. Να μην χάφτουμε τους επένους. Και άμα εμείς δεν τους χάφτουμε, θα μάθουμε και τα παιδιά να μην τους χάφτουμε. Και φυσικά να μην τους δίνουμε τους επένους. Και έτσι βοηθάμε πάρα πολύ στην αγωγή των παιδιών.